Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς How to Trials. Και πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να ξεκαθαρίσω πως ενώ οι τεχνικές που δείχνουν σε αυτή τη σειρά μπορεί να είναι πιο εύκολο να τις εξασκήσεις με trial ποδήλατο, έχουν εφαρμογή σε οποιοδήποτε είδος ποδήλατου. Μπορεί να τις προπονήσεις και να τις βελτιώσεις ό,τι ποδήλατο και να έχεις. Απλώς, ίσως κάποιες να είναι λίγο πιο δύσκολες από κάποιες άλλες. Και μία συμβουλή σχετικά με τα βίντεο tutorials είναι να βλέπετε όλη τη διάρκεια του βίντεο τουλάχιστον μία φορά, χωρίς το ποδήλατο, και αφού τα έχετε ακούσει όλα και τα έχετε αφομοιώσει, τότε να το ξαναβλέπετε από την αρχή και να ακολουθείτε τα βήματα επάνω στο ποδήλατο. Πίσω στο θέμα του σημερινού βίντεο όμως, αφού στα δύο προηγούμενα tutorials ασχοληθήκαμε με την ισορροπία στις δύο ρόδες σταματημένη, το λεγόμενο track stand, και στην ισορροπία μόνο στην πίσω ρόδα, αν κινήσει προς τα μπροστά ή αλλιώς manual, στο σημερινό βίντεο θα αναφερθούμε στην ισορροπία στις δύο ρόδες εν κινήσει, αλλά αυτή τη φορά προς τα πίσω, το λεγόμενο fakie ή rollback. Όταν ξεκινάς να προσπαθείς να το μάθεις, συνειδητοποιείς πως δεν είναι τόσο εύκολο τελικά. Το ποδήλατο συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συνήθως και αυτό οφείλεται στο ότι στρίβει η μπροστινή ρόδα που όταν πηγαίνεις προς τα πίσω μετατρέπεται σε πίσω ρόδα. Κάτι που πηγαίνει κόντρα στο μυαλό σου και στον τρόπο που έχεις συνηθίσει να στρίβεις. Και όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να κάνεις και ανάποδα πετάλι για να μην υπάρχει κόντρα στο ελεύθερο του κέντρου, σαν να είναι εφικτή η κίνηση προς τα πίσω, κάνει την όλη διαδικασία ακόμα πιο πολύπλοκη. Υπάρχουν τα free coaster κέντρα φυσικά που γυρνάνε ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις πετάλι προς τα πίσω ανάποδα, όπου εκεί ισχύουν όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε και να απλοποιήσουμε τις βασικότερες τεχνικές για την επίτευξη αυτής της κίνησης βήμα-βήμα. Μπορεί να σε πάρει ώρες μέχρι να καταφέρεις να κινηθείς μερικά μέτρα προς τα πίσω ή ακόμα και περισσότερο χρόνο για να αποκτήσεις έλεγχο της ισορροπίας και να μπορείς να το κρατήσεις υπό πιο απαιτητικές περιστάσεις. Ας ξεκινήσουμε με το πώς στρίβεις όταν οδηγείς κανονικά το ποδήλατο. Όταν πηγαίνεις προς τα μπροστά και στρίβεις την μπροστινή ρόδα, το ποδήλατο θα στρίψει προς την κατεύθυνση που στρίβει μπροστινή ρόδα και πίσω θα ακολουθήσει. Κάτι που ίσως προσέξετε είναι πως πριν στρίψεις από όποια πλευρά, στρίβεις λίγο από την αντίθετη πλευρά πρώτα, γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθεις πως ξεκινάει πιο ομαλά η στροφή. Αν στρίψεις κατευθείαν εκεί που θέλεις, χωρίς την κίνηση που μόλις ανέφερα, είναι πολύ πιθανό να πέσεις στο πλάι. Αλλά όταν στρίβεις ελαφρώς από την αντίθετη πλευρά και μετά μπαίνεις στην πλευρά που θέλεις τελικά να στρίψεις, γίνεις κατάλληλα το σώμα σου δημιουργώντας ροή στην κίνηση. Αλλά πώς κρατάς γενικά την ισορροπία σου πάνω στο ποδήλατο? Όπως φαίνεται, έχει να κάνει με το κέντρο βάρους όταν πας να πέσεις από κάποια πλευρά. Στρίβεις από εκείνη την πλευρά για να αποφύγεις την πτώση και στιγμή από την ανάποδη πλευρά για να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Αν συλλογιστείς την φυσική που εφαρμόζεται στην οδήγηση του ποδηλάτου και προσπαθήσεις να κατανοήσεις γιατί μπορείς να κάνεις ποδήλατο, αποδεικνύεται πως η πράξη είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεωρία. Με αυτό που μόλις ανέφερα, το ερώτημα είναι πώς μπορείς να αλλάξεις όλη αυτή την κινησιολογία όταν πηγαίνεις προς τα πίσω. Ας υποθέσουμε πως στρίβεις το τιμόνι δεξιά. Αυτό σημαίνει πως η μπροστινή ρόδα θα πάει προς τα αριστερά και η πίσω ρόδα θα πάει δεξιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εξαρτώντας από το αν το βάρος σου είναι μπροστά ή πίσω, ο τρόπος που θα στρίψεις να είναι τελείως διαφορετικός. Που σημαίνει πως η στάση του σώματος επάνω στο ποδήλατο είναι πολύ σημαντική ώστε να βελτιωθείς στην τεχνική του να πηγαίνεις προς τα πίσω. Όταν ξεκινάς να το μαθαίνεις, το ένστικτό σου σου λέει να γέρνεις προς τα μπροστά γιατί είναι πιο φυσική αυτή η κίνηση. Και στρίβεις την μπροστινή ρόδα προς την πλευρά που πας να πέσεις. Το θέμα είναι πως αυτό δεν δουλεύει όταν πηγαίνεις πιο γρήγορα, γιατί η μετατόπιση της φόρας στη στροφή της πίσω ρόδας γίνεται πολύ μεγάλη και ίσως ανεξέλεγκτη. Εδώ μπορείτε να δείτε πόσο πολύ στρίβει το ποδήλατο με ένα απλό στρίψιμο του τιμονιού όταν είμαι γυρτός προς το μπροστινό μέρος. Αυξάνει ταχύτητα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να χάσει την ισορροπία σου. Ένα γρήγορο εισαγωγικά κόλπο μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε το rollback όταν πηγαίνουμε με περισσότερη ταχύτητα από ό,τι θα έπρεπε και βλέπουμε ότι πάμε να το χάσουμε είναι ένα μικρό hop έτσι ώστε να ευθυγραμμίσουμε πάλι τους τροχούς και να βρούμε το κέντρο βάρος μας ξανά πάνω στο ποδήλατο. Επομένως, όταν θέλεις να πας πιο γρήγορα, θα πρέπει να μεταφέρεις το βάρος σου προς τα πίσω, ενώ παράλληλα θα πρέπει να στρίψεις και το τιμόνι από τη μεριά που πηγαίνεις να πέσεις. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν δουλεύει όταν πηγαίνεις πάνω από μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Γιατί αν πηγαίνεις πολύ γρήγορα, το τιμόνι δεν θα προλάβει να στρίψει αρκετά γρήγορα ώστε να προλάβει την ταχύτητά σου. Εάν είστε σε αρχάριο επίπεδο, το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε είναι το εξής. Ενώ είστε σταματημένοι και όρθιοι επάνω στο ποδήλατο με τα πόδια στο έδαφος και γέρνοντας προς το τιμόνι, να κινηθείτε προς τα πίσω, στρίβοντας ελαφρά το τιμόνι δεξιά και αριστερά, για να εξοικειωθείτε αρχικά με τη φορά προς τα πίσω και δεύτερον με το πόσο επηρεάζεται το στρίψιμο του ποδηλάτου από το στρίψιμο του τιμονιού όταν πηγαίνουμε προς τα πίσω. Και αφού έχετε περάσει από αυτό το στάδιο και νιώθετε έτοιμοι να εξασκήσετε την ίδια κίνηση, αλλά με τα πόδια στα πετάλα αυτή τη φορά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεκινήσουμε την κίνηση προς τα πίσω. Ο πιο απλός και εύκολος είναι μια quarter pipe που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε skate park. Αλλά εάν δεν υπάρχει κάποιο skate park στην περιοχή σας, ο δεύτερος πιο απλός τρόπος είναι με τη βοήθεια του μπροστινού φρένου. Ενώ πηγαίνουμε δηλαδή με χαμηλή ταχύτητα, κλειδώνουμε τον μπροστινό φρένο ακινητοποιώντας το ποδήλατο έτσι ώστε να σηκωθεί ελαφρώς η πίσω ρόδα και με την επιστροφή της στο έδαφος ελευθερώνουμε το φρένο και αφήνουμε την αδράνεια να κάνει όλη τη δουλειά για μας, κινώντας το ποδήλατο προς τα πίσω. Αλλά ακόμα και αν δεν έχετε μπροστινό φρένο, μπορείτε να βρείτε ένα μικρό τυχάκι ή κάποιο εμπόδιο
όπου θα χρησιμοποιήσετε για κόντρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε ακριβώς την ίδια τεχνική με τον μπροστινό φρένο. Ένας λίγο πιο προχωρημένος τρόπος είναι με τη βοήθεια 180. Ενώ πηγαίνεις δηλαδή, στρίβεις το ποδήλατο 180 μοίρες και στην προσγείωσή σου το αφήνεις να κυλήσει προς τα πίσω. Ένας πάλι λίγο πιο προχωρημένος τρόπος είναι με τη βοήθεια του λεγόμενου pivot 180. Γυρνάς το ποδήλατο ξανά 180 μοίρες, αλλά αυτή τη φορά η μπροστινή ρόδα δεν σηκώνεται από το έδαφος, μετατοπίζεται μόνο η πίσω ρόδα και για ακόμη μια φορά αφήνεις το ποδήλατο να κυλήσει προς τα πίσω. Ίσως να το έχετε βρει αρκετά και να σας βγαίνει φυσικά η κίνηση. Προτείνω όμως την αργή ταχύτητα για αρχή, διότι είναι πιο ασφαλές για εσάς σε περίπτωση που χάσετε την ισορροπία σας. Σε συνέχεια αυτού, η ταχύτητα με την οποία κάνουμε πετάλα επηρεάζει επίσης αρκετά την ισορροπία μας. Η ιδανική ταχύτητα είναι λίγο πιο γρήγορα από αυτή που χρειάζεται για να μην κοντράρει το ελεύθερο του πίσω κέντρου. Οπότε δεν πρέπει να κάνουμε πετάλα τρελά γρήγορα, διότι δεν ωφελεί σε τίποτα και παράλληλα χάνουμε τον έλεγχο και την ισορροπία μας πάνω στο ποδήλατο. Αλλά όταν κάνουμε πετάλι αργά, πιέζοντας τα πετάλια προς τα μπροστά, το οποίο εμποδίζει το ελεύθερο του κέντρου να κινηθεί προς τα πίσω. Ωστόσο, θέλουμε να μειώσουμε την ταχύτητα που κάνουμε πετάλι και να ξεκινήσουμε να ασκούμε πίεση στο πετάλ, όταν θέλουμε να ακυρώσουμε το rollback και να γυρίσουμε το ποδήλατο στην κανονική του φορά ή απλώς να συνεχίσουμε την κίνησή μας προς τα εμπρός. Με όποιο τρόπο όμως και να επιλέξουμε να κλείσουμε το rollback, επιδιώκουμε να τελειώσουμε την κίνηση προς τα πίσω έχοντας το καλό μας πόδι μπροστά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με ευκολία προς την κανονική φορά. Αφού λοιπόν έχετε εξοικειωθεί με την ταχύτητα του ποδηλάτου, την ταχύτητα περιστροφής των πετάλ και γενικότερα με την όλη τεχνική, μπορείτε να συνεχίσετε με την αύξηση της ταχύτητας της κίνησης. Αυτό φυσικά μπορεί να δουλέψει καλύτερα με τη χρήση μιας ράμπας, όπου μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα σταδιακά όσο πιο ψηλά στη ράμπα πηγαίνουμε. Για κάποιους είναι πιο εύκολο να κάνουν ένα μικρό άλμα για να μεταβούν από την εμπρόστια κίνηση στην πίσω, αλλά θα πρέπει να είσαι σε θέση να τα καταφέρεις και χωρίς αυτό το hop. Εάν έχετε μια μικρή ράμπα όμως, μπορείτε να την κάνετε μεγαλύτερη εικονικά με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, για αρχή, μια quarter pipe θα σας δώσει την ιδανική όθηση για να ξεκινήσετε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να εστιάσουμε στη στάση του σώματος που είναι πολύ σημαντική για την ισορροπία μας. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε τελείως μπροστά, γιατί όπως είπαμε στην αρχή το ποδήλατο δεν θα στρίβει όπως θέλουμε, αλλά ούτε τέρμα πίσω κρεμάμενοι από το τιμόνι. Το βάρος μας θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στη μέση του ποδηλάτου. Αυτό που πρέπει να προσπαθούμε είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σταθερό το επάνω μέρος του σώματός μας και να ελέγχουμε την ισορροπία μας μέσω του στριψίματος του τιμονιού. Υπάρχει ακόμα μία άσκηση για να το προπονήσετε αυτό. Ανεβείτε σε μία ράμπα όσο πιο ευθεία μπορείτε και στην επιστροφή εναλλάστε την φορά της μπροστινής ρόδας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα δείτε ότι κάποια από αυτά τα απότομα στριψίματα θα σας κρατήσουν την ισορροπία και η κίνηση θα αφομοιωθεί από το μυαλό σας, αποτυπώνοντας το πόσο επηρεάζεται το στρίψιμο του ποδηλάτου από την ταχύτητα και το πόσο στρίβει στο τιμόνι. Αυτή την τεχνική, εάν είστε σε πολύ αρχά επίπεδο, μπορείτε να την εφαρμόσετε και καθήμενοι στο ποδήλατο. Και κλείνοντας, το τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό από όλα, όπως είχαμε αναφέρει και στην ισορροπία στις δύο ρόδες και στο manual μέχρι τώρα, είναι το που κοιτάς. Θα σου φανούν όλα πολύ πιο δύσκολα εάν κοιτάς μπροστά ή αν κοιτάς προς τα πίσω. Αφού βεβαιωθώ πως πίσω μου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, κάποιος γκρεμός ή κάποιος διερχόμενος πεζός ή όχημα που μπορεί να χτυπήσω, αυτό που βοηθάει εμένα αρκετά για να διατηρώ την ισορροπία μου είναι να κοιτάζω το λαιμό του τιμονιού. Αυτές λοιπόν ήταν οι δικές μου οδηγίες σχετικά με την όψη με ποδήλατο, το πιο ευρέως δεδομένο fake ή rollback. Τα υπόλοιπα είναι στο χέρι σας και στο πόσο χρόνο θα αφιερώσετε εσείς για να βελτιώσετε αυτή τη δεξιότητα. Και ελπίζω όσο είπα να είναι κατανοητά και να τα καταφέρετε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Εάν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον και βοηθητικό, μπορείτε να το κοινοποιήσετε έτσι ώστε να βοηθήσετε και άλλο κόσμο που θέλει να μάθει πάρω μια κόλπα. Και η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετές ιδέες ακόμα σχετικά με tutorials, how to trials στο μυαλό μου, οπότε μείνετε συντονισμένοι για αυτά. Και μην ξεχάσετε να μου αφήσετε από κάτω τη γνώμη σας και τα σχόλιά σας, διότι με βοηθάνε πάρα πολύ να κάνω αυτά τα βίντεο καλύτερα. Και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση! Τελειώνει. Από πρώτα από προς τα πίσω, οπότε έλα μπροστά η άσορα να το κλείσεις. Είναι πολύ καλός ισορροπιστής. Συγχαρητήρια.